Εδώ ήρθα, εδώ, στη θέση τη σωστή. Μπράβο. Τη σωστή, άστο, μόνο αυτό να πούμε. Λοιπόν, αυτή η συνταγή που κάνουμε σήμερα, δες εδώ, είναι συνταγή αρχικά του, δεν θα πω δεκάλεπτου, είναι 9 λεπτού. Τόσο χρόνο παίρνει για να την κάνεις. Είναι σιουφιχτά. Και ένα δίλεπτο για να την εξαφανίσεις. Ναι, μπορεί και λιγότερο. Είναι συνταγή που μπορείς να τη φτιάξεις πολύ πολύ γρήγορα. Δηλαδή γυρνάς από το σπίτι σου και λες θέλω να φτιάξω μια μακαρονάδα να φάω. Θέλω να ταξιδέψω στην τάδε περιοχή. Θέλω να πάω στη Μάνη όπως πήγατε πριν εσείς. Θέλω να πάω στην Κρήτη. Θέλω να κάνω, ξέρεις, οι συνταγές σε ταξιδεύουν και ναι, λίγο. Σήμερα εμείς ταξιδεύουμε Κρήτη. Πάμε προς Κρήτη πλευρά. Θα κάνουμε μακαρονάδα με απάκι. Με σιουφιχτά ζυμαρικά, τα παραδοσιακά, τα ωραία, τα δικά τους. Εξαιρετική συνταγή. Αν θέλεις, μπορούμε να δούμε τα υλικά. Είναι ναι, πολύ λίγα τα υλικά. Είναι υλικά τα οποία τα έχεις σπίτι εκτός από το απάκι, αν δεν έχεις. Για πάμε να δούμε λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, 300 γραμμάρια σιουφιχτά ζυμαρικά, 250 γραμμάρια απάκι, ένα μεγάλο κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, μία πιπεριά φλωρίνης, μία πράσινη πιπεριά, μία κίτρινη πιπεριά, 15 ντοματίνια, μισό ποτήρι του κρασιού λευκό. Λευκό κρασί. Όχι, μισό ποτήρι. Όχι του κρασιού. Α, του κρασιού. Ναι. Α, οκ. Okay. Μονάδα μέτρηση. Εντάξει, οκ. Γιατί ξέρεις τώρα, για το κρασί άλλοι έχουν πιο μεγάλο ποτήρι, αλλά πιο ισχύει μικρά. Ισχύει αυτό που λες, ισχύει, ναι. Οκ. Okay. Και μισή κούπα σε πυκνωμένο χυμό ντομάτας. Δύο κουταλιές της σούπας μαϊντανό. 150 γραμμάρια γραβιέρα, τσίμπατο και λίγο. 150 γραμμάρια ή κατσική σιωτηρή. Αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Για να λοιπόν, δούμε πώς τη φτιάχνουμε. Είναι συνταγή λοιπόν, μη σας φαίνονται, μπορεί να σας φαίνονται τα υλικά, είναι 10, 12 κάπου εκεί. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι πιπεριές, είναι το απάκι και όλα αυτά τα υλικά, τα καλούδια που τα έχουμε σπίτι μας, τα ντοματίνια ή ενδεχομένως μπορεί να έχουμε ντομάτα. Όλα αυτά τα υλικά εδώ πέρα που βλέπετε και βάζουμε χρώμα στη συνταγή. Αυτή βλέπετε και τώρα μπροστά σας έχει κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, όλα αυτά τα ωραία χρώματα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, καθώς φτιάχνουμε ζυμαρικά που είναι τη στιγμή, που είναι τη τελευταία στιγμή που μπαίνεις μέσα στο σπίτι και θες να φτιάξεις κάτι, είναι να βάλεις το νεράκι σου να βράζει και ρίχνουμε μέσα τα ζυμαρικά μας. Σε περίπτωση που δεν βρείτε σιουφιχτά, μπορείτε να βάλετε πλεξούδες, μπορείτε να βάλετε πένες, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Τα ζυμαρικά μας λοιπόν τα βράζουμε αναλόγως, η κάθε εταιρεία έχει το δικό της χρόνο βρασμού. Δηλαδή, μια εταιρεία σου λέει θέλει 9 λεπτά, θέλει από 10 έως 11 λεπτά. Η κάθε εταιρεία λοιπόν έχει το δικό της χρόνο βρασμού, οπότε εμείς βράζουμε 2 λεπτάκια λιγότερο από ό,τι μας αναγράφει η συσκευασία, ώστε να τα βγάλουμε σχεδόν αλτέντε και μετά μέσα στο τηγάνι εκεί που θα μαγειρέψουμε να έρθουν και να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Πάμε εγώ να σου πω τι κάνω πριν τα σουρώσω. Παίρνω και μία κούπα από αυτό το νερό. Το χρειάζεσαι το νερό. Ούτως ώστε όταν χρειαστεί μπράβο, λίγο να τελειώσουν, ρίχνω από αυτό το νερό την άρχιση τη βρύση. Αυτό το νερό θα σου δέσει κιόλας λίγο γιατί έχει το άμυλο που έχει βράσει με το άμυλο. Έχει βγάλει το άμυλο μέσα στο νερό και με το που το βάλει θα είναι και ξέρεις, θα σου δέσει και λίγο. Αλλά πάντα δένουμε με ελαιόλαδο τα ζυμαρικά. Ναι. Δηλαδή αν μια σάλτσα είναι ξέρεις, λίγο νερουλή, αυτό που θα τη δέσει είναι στο τέλος, άμα βάλουμε φρέσκο ένα ωραίο ελαιόλαδο, αυτό είναι που θα μας δέσει τη σαλτσούλα. Πώς βάζουμε στο ριζότο, για παράδειγμα, με ένα βούτυρο. Έτσι λοιπόν, με ελαιόλαδο εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία μας. Ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Παίρνουμε το πιο μεγάλο τηγάνι που έχουμε στο σπίτι και ξεκινάμε με το απάκι. Ακούμε απάκι, βλέπουμε σε εστιατόρια, στα μενού, σε αυτά. Μερικοί δεν γνωρίζουν τι είναι το απάκι. Το απάκι λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι από χοιρινό κρέας. Το φτιάχνουν παραδοσιακά στην Κρήτη. Τρώγεται και ομό, έτσι όπως το βλέπεις. Δεν είναι ομό, θα σας πω ακριβώς πώς φτιάχνεται. Είναι ένα υλικό λοιπόν, γίνεται συνήθως από ψαρονέφρη, να είναι άπαχο. Αλλά εντάξει, βάζουν και άλλα κομμάτια, ξέρεις, σε περίπτωση που θέλουν να κατεβάσουν το κόστος και όλα αυτά. Ψαρονέφρη λοιπόν, το οποίο το μαρινάρουν μέσα σε ξύδι, το βάζουν εξωτερικά. Θρούμπι, διάφορα μπαχαρικά, διάφορα βότανα και το έχουν για 3 μέρες περίπου μέσα στη μαρινάδα τους και μετά το καπνίζουν πάνω από ελιά, από, ξέρεις, από... Είναι πολύ ωραίο και σκέτο, Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό λοιπόν με το που έρθει σε επαφή με τη θερμοκρασία, που αυτό είτε θα είναι τηγάνι, είτε θα είναι σχάρα ή οτιδήποτε, έρχεται και δίνει πολύ ωραία ένταση και γεύση στο φαγητό μας. Οπότε ξεκινάμε έτσι, μπορούμε να το φάμε και σκέτο με μια πολύ ωραία γραβιέρα Κρήτης, είναι εξαιρετικό. Το βάζω εγώ λίγο εδώ πέρα, με λίγο λαδάκι στο τηγάνι μου, ίσα-ίσα να πάρει έτσι ένα χρωματάκι. Και έχω όλα μου τα υπόλοιπα υλικά κομμένα και έτοιμα. Βλέπεις ότι όταν έχεις τα υλικά σου
έτοιμα πριν ξεκινήσει μια συνταγή, η συνταγή γίνεται ακόμα εύκολο. Πιο εύκολη. Ναι, γιατί τώρα σκέψω, άντε να είχα εγώ να κόψω το απάκι. Μετά άνοιξε το ψυγείο, πάρε την πιπεριά. Άφτα μου καεί το απάκι. Οπότε έχοντας όλα αυτά τα υλικά εδώ πέρα μπροστά σας, παιδιά, είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές βλέπουν στην τηλεόραση και λένε «Α, τέτοια συνταγή και εγώ θα την έκανα άμα τα είχα όλα τα υλικά κομμένα». Κόψε τα υλικά και θα δεις ότι θα είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο. Και εγώ πολλές φορές μαγειρεύω στο σπίτι και ξέρεις, μέχρι να ανοίξεις το ψυγείο, ανοίξεις το ντουλάπι, να αρχίσεις να παίρνεις όλα σου τα υλικά, θα αργήσεις πάρα πολύ η συνταγή. Οπότε, βάζουμε το απάκι μας, έρχεται σε θερμοκρασία το απάκι, αρχίζει και βγάζει όλα τα αρώματα. Όλα αυτά που έχει μέσα, που έχει μαγειρευτεί, που έχει καπνιστεί, να το πω έτσι. Δες εδώ, η μυρωδιά έχει. Φανταστικό. Λοιπόν, βάζουμε λίγο κρεμμυδάκι μέσα, κρεμμύδι λευκό. Μ' αρέσει κόκκινο. Που το κρεμμύδι το έχεις χόντρο κομμένο. Χωριάτικα. Ναι. Ωραία. Το σωστό ψιλοκομμένο. Το πράγμα. Ακριβώς. Και όλα μας τα υλικά λοιπόν τα κόβουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το έχω κάνει αυτό. Γιατί όταν θα θέλεις να πάρεις μία πυρουνιά από τα ζυμαρικά σου, δες εδώ. Πας να πάρεις μία πυρουνιά. Όλα είναι κομμένα με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορέσεις να πάρεις και λίγο κρεμμύδι και λίγο ντοματίνι και λίγο πιπεριά σε μία μπουκιά να φας από όλες τις γεύσεις. Άμα το ψιλοκόψω, δεν θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Κρεμμυδάκι λοιπόν, μαζί με το απάκι εδώ μέσα στο τηγάνι μου. Και στη συνέχεια, όπως είπαμε, βάζουμε χρώμα στη συνταγή. Βάζουμε λίγη πιπεριά πράσινη. Βλέπεις, όσο βράζουν τα ζυμαρικά, εμείς το άλλο τηγάνι κάνουμε τη συνταγή μας. Δεν παίρνει περισσότερο χρόνο από 10 λεπτάκια που σας είπα. Μέσα λοιπόν και οι κόκκινες πιπεριές. Έχετε κίτρινες, έχετε πράσινες, ό,τι έχετε μπορείτε να βάλετε. Μέσα λοιπόν και αυτές οι πιπεριές. Ανακατεύουμε λίγο τα ζυμαρικά μας. Μπορούμε άμα θες να τα βγάλω, μου λες. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε ζυμαρικό όπως σας είπα. Στη συνέχεια, έχουμε τα ντοματίνια. Θέλει να κόψει κανένα ντοματίνι. Ναι, θέλω. Γιατί μου το λύσει τόση ώρα, θα το έκανα εγώ τώρα. Το είχαμε τελειώσει. Λοιπόν, το απάκι μέσα, κρεμμύδι, πιπεριά και θα βάλουμε και λίγο ψιλοκομμένο σκόρδο. Το σκόρδο θα έρθει να μας δώσει λίγο ένταση μέσα στη συνταγή μας και θα μυρίσει εδώ υπερβολικά κιόλας και το πλατό μας. Όπως όταν έρχομαι εδώ πέρα γίνεται χαμός το μεσημερινά. Το ξέρω. Φωνάζει Μάριον εκεί πέρα. Ναι, φωνάζει. Είναι και πεινασμένα από το πρωί τα παιδιά. Πάνε κατευθείαν στην εκπομπή. Ήρθε, έτσι ακούω. Όχι, ήρθε, ξεκίνησε πάλι. Λοιπόν, βάζουμε το απάκι όπως είπαμε, το κρεμμύδι έτσι χοντρά κομμένο, ωραίο, χωριάτικο, παραδοσιακό και τις πιπεριές κομμένες έτσι, όσο πιο δυνατά γίνεται η ένταση της εστίας, γιατί θέλουμε να σοταριστούν, να πάρουν έτσι ένα ωραίο χρώμα. Προσθέτουμε μέσα και το σκόρδο. Το σκόρδο λοιπόν τώρα είναι αυτό που θα έρθει να μας δώσει όλη την ένταση και τη γεύση μέσα στο φαγητό μας. Ανακατεύουμε. Βλέπεις, ντοματίν, λίγη γραβιέρα και λίγο απάκι, κάνεις ένα γεύμα, κάνεις ένα βραδινό, πίνεις και το τσιπουράκι σου, τη τσιχουδιά σου, τη ρακή σου, ό,τι θέλεις. Θες να σουρώσουμε? Τα ζυμαρικά? Ναι, όχι. Όχι ακόμα, θέλει ακόμα λίγο. Λοιπόν, κάνουμε το σοτάρισμα λοιπόν εδώ πέρα σε όλα τα υλικά που έχουμε βάλει και προφανώς θα πρέπει να σβήσουμε με κάτι. Τι έχουμε πει, σβήνουμε με αυτό που είναι να πιούμε αργότερα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, σε μπύρα, κρασί, οποιοδήποτε αλκοόλ θέλουμε να πιούμε, σβήνουμε με αυτό. Αφήνουμε να πάρει μια θερμοκρασία, σβήνουμε με το κρασάκι μας τώρα εμείς στην προκειμένη περίπτωση, γιατί τα πιούμε κρασάκι. Και σβήνουμε λοιπόν, πάντα καλό είναι όταν σβήνουμε το φαγητό μας, αφήνουμε λίγο χρόνο ώστε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Γι' αυτό μερικές φορές βλέπετε ότι άμα του βάλεις μια φωτιά ή έχεις φλόγα από κάτω, παίρνει φωτιά από πάνω. Αυτό που παίρνει φλόγα είναι το αλκοόλ. Μένει η γεύση, εξατμίζεται το αλκοόλ. Τώρα εμείς που δεν βάζουμε φωτιά, απλά αφήνουμε λίγο χρόνο να εξατμιστεί, γιατί ξέρεις το αλκοόλ θα μας το ξυνήσει το φαγητό, άμα το αφήσουμε μέσα. Οπότε, ανακατεύουμε εδώ. Τέλεια. Τι άλλο μας έχει μείνει? Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Θα βάλουμε τα ντοματίνια μέσα. Ωραία μυρίζει, ναι. Τα ντοματίνια λοιπόν είναι αυτά που θα έρθουν και θα μας δώσουν τώρα την γεύση, την ντοματένια που θέλουμε. Και αυτό που προσθέτω για να πάρω μια ωραία σαλτσούλα πέρα από τα ντοματίνια είναι λίγο συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εδώ θέλω να βάλεις εσύ. Λίγο ντοματούλα, βάζετε όσο θέλετε εσείς. Όσο αγαπάτε. Πόσο να βάλω, όλο? Θα χρειαστεί άλλο λίγο. Να σου πω κάτι και όλο να το βάλω. Όλο μπορεί. Συμπουνευτούμε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, προσθέτουμε αλατάκι και πιπεράκι στη συνταγή μας. Τέλεια. Προσοχή, το απάκι έχει λίγο, είναι λίγο, έχει την ιδιαίτερη γεύση του. Είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι πικάντικο, αλλά εντάξει, προσέξτε το πιπεράκι σας, δοκιμάστε. Κάθε φορά που βάζετε, προσθέτετε και δοκιμάζετε. Δεν είναι όπως είναι κάποια τσι που είναι παστά, παστά και είναι αλμυρά. Δεν είναι αλμυρό. Όχι, δεν είναι αλμυρό. Είναι αυτό, είναι καθαρά αρωματικό. Έχει πολύ ωραία γεύση και όπως είπαμε, τρώγεται και σκέτο.
Λοιπόν, πώς είμαστε από θέμα βρασίματος. Δεν είδες, το έχω κατασπαράξει εγώ το σκέτο που άφησες εσύ. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να βγάλουμε ένα ζυμαρικό. Όταν το κόψουμε. Για να το δούμε κι αυτό. Όταν το κόψουμε. Κόψουμε ένα μαχαιράκι. Βγάλ το. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να το δείξουμε κιόλας. Όταν το κόψουμε το ζυμαρικό, άμα δούμε ελάχιστο άσπρο μέσα, δηλαδή εδώ, σε ένα σημείο φαίνεται ότι έχει λίγο άσπρο. Λίγο άσπρο. Αυτό το σημείο λοιπόν είναι που θέλουμε και το βγάζουμε το ζυμαρικό μας, γιατί μετά θα έρθει και θα δέσει μέσα με, με τη σαλτσούλα μας. Κάτσε να, κοίταξε να δεις, θα πάρω αυτή είναι. Και το πω, πώς είναι. Τι λες. Ναι. Μέσα λοιπόν έτσι, τα ζυμαρικά, όπως λίγο νεράκι είναι, παίρνει μέσα. Και το νεράκι μέσα. Επί τόπου, βλέπετε, όπως σας είπα, είναι συνταγή, αν έχεις τα υλικά μπροστά σου, είναι συνταγή που τη φτιάχνεις σε 9 με 10 λεπτάκια, παιδιά. Δεν παίρνει περισσότερο, το ζυμαρικό θέλει λίγο χρόνο. Όλη η διαδικασία που κάνουμε εμείς εδώ πέρα θέλει λίγο χρόνο. Να, ξαναπώ, τα γρήγορα αυτά που έβαλα μέσα, έβαλα το κρεμμυδάκι, έβαλα το απάκι, τις πιπεριές, ανακάτεψα, έβαλα το σκόρδο μου. Να αρωματιστεί ωραία, έσβησα με το κρασάκι, τα ντοματίνια μου, το χυμό ντομάτας που έβαλα για να πάρω αυτή την ωραία σαλτσούλα. Να κάνουμε και ένα ανακάτεμα, βλέπεις εδώ πέρα τι ωραίο που είναι το κόκκινο το χρώμα. Έτσι που ανακατεύετε εσείς η σεφ και δεν φεύγει τίποτα από μέσα. Άμα πάω εγώ να το κάνω αυτό θα γίνει στην κουζίνα. Θέλω να το δοκιμάσεις. Ναι, αμέ. Λοιπόν, και λίγο μαϊντανό στο τέλος και τώρα αφού βάλαμε το μαϊντανό πρέπει να ανακατέψεις. Ανακατέψω. Θέλω τίποτα άλλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είναι σαν να το τεινάει, σαν να θέλει να το διώξει μπροστά σκέψου. Τι λέει ο Γιώργος μου από πάνω, ο σκηνοθέτης μου. Με σαν τίποτα. Να το διώξει μπροστά, κοίτα. Με τίποτα. Όχι, στόχι. Έλα. Δεν ξέρω να διώχνω από πάνω μου. Να το κάνεις. Ωραία. Να πώς το κάνετε και πώς το κάνετε, το κάνεις. Τέλειο είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι η συνταγή μας. Βάζουμε από πάνω λίγη γραβιέρα τριμμένη ή όποιο τυρί εσείς επιθυμείτε. Να δώσουμε στα γρήγορα πάλι τα υλικά. Βεβαίως, αμέ. Λοιπόν, 300 γραμμάρια μακαρόνια τώρα εμείς έχουμε βάλει εδώ πέρα σκιουφιχτά που είναι πολύ ωραία, έτσι παραπέμπουν και στην Κρήτη. Παραπέμπει. Ακριβώς. Σωστή. 250 γραμμάρια απάκι, ένα μεγάλο κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, μία πιπεριά φλωρίνης, μία πράσινη πιπεριά, μία κίτρινη πιπεριά, 15 ντοματίνια, μισό ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί, μισή κούπα συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, δύο κουταλιές της σούπας μαϊντανό, 150 γραμμάρια γραβιέρα ή κατσική σιωτηρή. Και ό,τι είχε ο καθένας μου. Ακριβώς. Ό,τι είχε ο καθένας. Αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Μπράβο, πολύ σωστά. Και βάζουμε και το τυράκι. Θέλετε να το βάλετε το τυράκι μέσα στο τηγάνι και να κάνετε ένα ανακάτεμα έτσι να λιώσει ωραία. Θέλετε να το βάλετε από πάνω. Θέλετε να βάλετε σε στρώσεις ενδιάμεσα. Από το πιάτο σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς, συνταγή του δεκάλεπτου. Θα δώσω στο αγόρι μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εδώ πέρα το αγόρι μου περιμένει να φάει κάτι. Έχεις φάει τίποτα άλλη μέρα? Όχι, δεν σε ταΐζουν εδώ. Γιατί? Έλα, ξανά, άνοιξε το στόμα σου. Τι, μόνο μία? Ορίστε. Αυτό είναι δικό σου το πιάτο, εντάξει. Δεν μου τον προσέχετε, και είναι όλη μέρα εδώ. Ορθοστατική υπόταση έχει. Πρέπει να τρώει καλά. Λοιπόν. Κοίτα τι όμορφο πιάτο. Μπαμ στο δεκάλεπτο. Ολοκληρώσαμε. Ναι, ολοκληρώσαμε. Πρόλαβες. Ναι. Ολοκλήρωσες. Φυσικά. Εντάξει, λοιπόν. Χαμός γινόταν στο μαγαζί σου το Σαββατοκυριακό, Κάθε μέρα δόξα σοι ο Θεός. Εδώ κάθε μέρα. Λοιπόν, κοίτα.